δύο φορές αν δεν απατώμε. Νομίζω ότι εκλογές έχουμε του χρόνου ή δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει ο κ. Κουρλέτης να έχουμε αυτοκυριακές εκλογές. Εκεί μπορεί να πάρει να απάντηση. Και είναι και διαφορετική. Αυτή είναι η λύση στη δημοκρατία. Αυτή είναι η λύση στη δημοκρατία, παιδιά. Είναι και διαφορετική φράση. Δεν θες κάποιον άνθρωπο, μην το ψηφίσεις. Είναι και διαφορετική φράση για να μην νιώθει ενοχές ο καθένας με το ότι σκέφτεται. Διαφωνώ με το ξύλο, αλλά και αυτός προκαλεί. Με τη φράση διαφωνώ με αυτά που λέει, αλλά δεν διανοούμε να σηκώσω χέρι. Κύριε Κυρανάκη, και να θυμηθούμε βέβαια ότι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα έχουν δεχθεί προβληματισμό. Το αναφέραμε. Ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κουμουτσάκος. Θα πρέπει αυτή η επίθεση, ακριβώς αυτά τα ονόματα και μερικά ακόμη. Αυτή η επίθεση. Και αυτή η συζήτηση. Και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένω. Και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Από όλου του χώρου. Από όλου του χώρου έχουν δεχτεί επιθέσεις. Πρέπει... Είναι συγκεκριμένο χώρο. Εγώ επιμένω ότι είναι συγκεκριμένο ο χώρο το οποίο κάνει επιθέσεις στου πολιτικού. Είναι συγκεκριμένο ο χώρο. Το λέω και θα. Δεν το γνωρίζω, αλλά οποιοδήποτε εγώ το πιστεύω, κύριε Κυρανάκη, είσαι πολιτικό. Εγώ δεν μπορώ να την κάνω την διακρίνηση. Θα πρέπει και εμεί οι πολιτικοί και κατά τη γνώμη μου και εσεί οι δημοσιογράφοι να καταδικάζουμε περίφραση αυτέ τι επιθέσει. Από οπουδήποτε και αν προέρχονται και προς οποιονδήποτε και αν απευθύνονται. Γιατί έχουμε φτάσει σημείο, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σημείο και φαίνεται αρκετές φορές ότι όποιος έχει αντίθετη άποψη από εμάς είναι κακός. Όποιος εκφράζει αντίθετη άποψη από εμάς πρέπει να την πέσουμε. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Ναι, βέβαια κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση μέσα σε όλες αυτές τις εικόνες παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις και τα στιγμιότυπα από τη Θεσσαλονίκη και ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο από το παρελθόν για την πόλη αυτή ο οποίος βγήκε και έκανε δηλώσεις για τον κύριο Πουτάρη την ώρα της εκδήλωσης ο κύριος Ψωμιάδης είναι, δεν φοβόμαστε να πούμε το όνομα ο οποίος έλεγε ότι πόσο κακό έχει κάνει στους ποντίους την ώρα που της εκδήλωσης και την ώρα που όλο αυτό οργανωνόταν με έναν τρόπο το οποίο το είδαμε και πώς εξελίχθηκε. Ευτυχώς δεν υπήρξαν και χειρότερα αποτελέσματα, κύριε Κυρανάκη. Γιατί το σηκώνει χέρι, δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Όχι, βέβαια. Ο κύριος Ψωμιάδης, καταρχάς, δεν είναι πια μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως γνωρίζετε. Δεν το αναφέρω γι' αυτό. Απλώς αναφέρω ότι είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την πόλη αυτή. Από εκεί πέρα, αυτή είναι μια δήλωση. Είναι άλλο να κάνεις μια δήλωση πολιτική και άλλο να υποκινείς πράξεις βίας ή πολύ περισσότερο να τις πράττεις. Δεν ξέρει όμως κανείς αν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις από τα χείλη ενός άλλοτε επίσημου προσώπου της πόλης παίρνουν και ένα έναυσμα να βγάλουν πιο έντονα το θυμό τους και την διάθεση. Ούτως ή άλλως αυτές οι δηλώσεις πυροδοτούν αντιδράσεις, αλλά δεν είναι... Ελπίζω δεν υπάρχει κάποιο κόμμα τώρα, ούτως ή άλλως. Ο λόγος ήταν πάρα πολύ εμπριστικός. Τον άκουσα, Νίκο, διάβασα, και νομίζω τον έχεις διάβασα. Λοιπόν, τώρα θέλετε Προσπαθώ να το αποφύγω τόση ώρα για να μπούμε να κουβεντιάσουμε πολιτικά με τον άνθρωπο. Εντάξει, τώρα, αλλά μπαίνεις τώρα σε αυτό το τρυπάκι να δώσεις συνέχεια σε μια κουβέντα η οποία έγινε πάρα πολύ και στις παρέες, ας πούμε. Παντού, έτσι. Παντού. Λοιπόν. Και είναι και αυτό η εικόνα της Ελλάδας του 2018. Τι να κάνουμε τώρα, να κρυβόμαστε. Δηλαδή δεν είναι εικόνα. Δεν είναι εικόνα. Μάλλον τι να το κάνουμε σήμερα. Έχετε τη γιορτή σας. Έχει πάρει πουργέ και έχει κάνει πρωτοσέλιδο αυτή τη φωτογραφία σήμερα. Όχι, ελπίζω ότι δεν είναι η εικόνα της Ελλάδας αυτή. Δεν είναι κομμάτι της εικόνας της χώρας. Δεν είναι και δεν μπορεί να είναι. Δεν πρέπει να είναι κομμάτι της εικόνας αυτός ο φασισμός. Μακάρι να μην είναι. Εμείς δημοσιογραφικά όμως έχουμε καλύψει τέτοιες εικόνες πάρα πολλές φορές. Πάμε στα Σκόπια. Έχουμε καλύψει. Είχαμε καλύψει και το Χατζηδάκι. Τότε ήμασταν στο ραδιόφωνο, είχαμε δηλώσει στο Αντένα, είχαμε καλύψει. Την πάμε στα Χατζηδάκι. Σκόπια. Πάμε στα Σκόπια. Και λέγαμε τα ίδια. Κάει και το Ήλιντεν. Φαντάζομαι αυτό σας βρίσκει σύμφωνος και ικανοποιημένος. Κύριε Λασκαράτο, εμείς ποτέ δεν αντιληφθήκαμε για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός μπήκε σε μια συζήτηση για ένα όνομα το οποίο είναι ο ορισμός του αλυτρωτισμού. Δηλαδή, όταν και εμείς σαν Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά τα χρόνια και τώρα ως αντιπολίτες και προηγουμένως ως κυβέρνηση, αλλά και τώρα ως ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση,